Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Μακάρι λοιπόν να ευοδοθεί μια τέτοια επιχειρηματική προσπάθεια και μια τέτοια επένδυση να αποδώσει καρπούς, επενδύοντας ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής. Τώρα, να πάμε στα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και να σας υπενθυμίσουμε τις χθεσινές δηλώσεις του επικεφαλής της παράταξης Μαζί Πάμε Μπροστά, του κυρίου Γιώργου Ραπτόπουλου, ο οποίος και μέσω του δελτίου ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόραση απίθυνε πρόσκληση συνεργασίας προς όλους τους αυτοδιοικητικούς ή όλους όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν ενευθέτω χρόνο με την αυτοδιοίκηση σε μια κοινή προσπάθεια, σε μια κοινή μεγάλη παράταξη. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Νίκο Γρηγοριάδη, ο οποίος σχολιάζει την πρόταση του κυρίου Ραπτόπουλου. Ο κύριος Γρηγοριάδης αναφέρει ότι εδώ και 1,5 μήνα γίνονται συζητήσεις ώστε να βρεθεί η χρήση τομή, ενώ κάλεσε όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις του τόπου να προσέλθουν σε αυτό το διάλογο. Κοινό μέτωπο φαίνεται πως σχηματίζουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης οι παρατάξεις που προέρχονται κυρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχοντας ως βασική συνισταμένη τη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης και στο Σταύρο Αποστολίδη, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μαζί Πάμε Μπροστά, Γιώργος Ραπτόπουλος, αποκάλυψε πως υπάρχουν διερευνητικές συζητήσεις με την παράταξη του Νίκου Γρηγοριάδη, ώστε να βρεθεί κοινός τόπος διεκδίκησης. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο κ. Γρηγοριάδης. Έχουμε κάνει μια προεργασία, μάλλον και οι δύο μαζί έχουμε συναντηθεί, έχουμε συζητήσει με τον Γιώργο πολλές φορές, με τον κύριο Ραπτόπουλο. Προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή συνιστόσα ώστε να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο πόλο για το καλό αυτής της πόλης. Εδώ και 1-1,5 μήνα γίνανε οι πρώτες επαφές. Εμείς είμαστε σε ένα βαθμό ετοιμότητας αρκετά μεγάλο σαν παράταξη και μπορούμε να κατέβουμε και να διεκδικήσουμε τον Δήμο της πόλης μας, το Δημαρχιακό Θόκο και το όλο το κομμάτι που λέγεται Καλλικρατικός Δήμος. Ξέρουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας, ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και υπάρχει μια τεράστια εμπειρία που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και να οδηγήσει την πόλη και το Δήμο μας σε άλλες κατευθύνσεις, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία και θα πρέπει να διευκρινιστούν είναι αυτό που αφορά στον επικεφαλής της νέας πρότασης που θα προκύψει σε ενδεχόμενη συνεργασία. Το είχα ξεκαθαρίσει και παλιότερα, το είχα ξαναπεί ότι θα ήθελα πολύ να είμαι επικεφαλής. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά έτοιμος για να μπορώ να προσφέρω σε αυτή την πόλη. Προέρχομαι από τα σπλάχνα αυτής της πόλης και αυτού του Δήμου. Ξέρω και με μια εμπειρία πώς μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ανάγκες καθημερινότητας. Θεωρώ ότι οι διεργασίες θα αναδείξουν αυτό που πρέπει να αναδείξουν. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Γρηγοριάδη, ο διάλογος έχει ανοίξει όχι μόνο για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αφού στόχος είναι η δημιουργία μιας πρότασης ως συνδυασμός με τη συμμετοχή όλων των υγιών πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Στο θέμα των χώρων, των κομμάτων, να το πω έτσι, υπάρχουν τεράστιες ανακατατάξεις. Εμείς ίσως και προφητικά κατεβήκαμε ανεξάρτητοι. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη, την ψήφο και τη στήριξη όχι μόνο του χώρου της αριστεράς που έτσι κι αλλιώς από εκεί προηγόμαστε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από άλλους χώρους, από τους χώρους και της Νέας Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητων Ελλήνων που είναι πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις οι οποίες δείχνουν το στίγμα της εποχής, δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο θεωρώ ότι μπορούμε να το προσφέρουμε.